απόψε εγώ στο The Boss για το Co-op Solo Expansion του Company of Heroes. Πολύ excited γι' αυτό, γιατί δίνει δυνατότητα να παιχτεί σαν solo το παιχνίδι ή να βάλεις έναν AI solo μέσα σε παιχνίδια με δύο ή τρεις παίχτες, έτσι ώστε να προσθέσεις είναι ένα παίχτη. Πραγματικά πολύ χαίρομαι για το συγκεκριμένο expansion. Πάμε να δούμε τι βρίσκουμε μέσα. 4 μαύρα κυβάκια. Το deck του AI, το οποίο είναι αυτό εδώ. Πάμε να το δούμε λίγο. Λίγη εμφύνιση κάρτες και εδώ, έτσι, έχει να κάνει με το επίπεδο δυσκολίας. Και αυτές είναι οι κάρτες. Κάνω λίγο focus. Που είναι priority, φαντάζομαι, στις επιθέσεις, target selection και ούτω καθεξής. Τέλεια. Το solo rulebook με τους κανόνες, το οποίο δεν φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο, δείχνει το overview, τη βασική δομή, το setup για το solo, revealing units, πότε φανερώνουμε τα units, τα blue AI units, τα event tokens για αρκετά, το target selection example, supply phase και πώς μπορούμε να το προσθέσουμε σε παιχνίδια με δύο ή τρεις παίχτες για έξτρα παίχτη και digital scenarios που θα έρθουν με την εφαρμογή. Τέλος, έχουμε αυτό το punch board, το οποίο προφανώς έχει μέσα τα διάφορα event. Ναι. Πάμε να τα δούμε, γιατί είναι πολύ εύκολα από το board όπως βλέπετε. Και εδώ είναι οι μονάδες, MG42, Veteran Panzer, Grenadiers, υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες όπως φαίνεται. Οι πράσινες, που έχει armor cars και anti-tank guns και flank guns αντίστοιχα. Και αυτές εδώ, κάποιες ακόμα. Με heavy units, panzer και ούτω καθεξής. Και τέλος, τα events εδώ. Sniper, Baraz και πάει λέγοντας. Τελειώνουμε με το τεκάκι με τις μικρές κάρτες, το οποίο είναι αυτό εδώ, και έχει μέσα τις κάρτες με τα icons των tokens που μόλις είδαμε. Θα διαβαστεί και θα δοκιμαστεί σίγουρα solo και θα γυρίσουμε και how to play playthrough, ένα playthrough μάλλον solo παρτίδα με την πρώτη ευκαιρία για το πώς παίζει το Company of Heroes με solo mode.